τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 1059 την επιστολή του Παύλου του Αποστόλου προς Φιλήμωνα. Προς Φιλήμωνα, επιστολή του Παύλου του Αποστόλου. Παύλος, δέσμιος του Ιησού Χριστού και Τιμόθεος, ο αδελφός αυτού, προς Φιλήμωνα των αγαπητών και συνεργών ημών και την απφίαν την αγαπητήν και άρχιπον των συστρατιώτημών και την κατοίκον σου εκκλησίαν. Χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ το Θεό μου και μνημονεύω σε πάντοτε εν τες προσευχές μου, ακούον την αγάπη σου και την πίστη την οποίαν έχεις προς τον Κύριον Ιησούν και σπάντα στους Αγίους, δια να γίνει η κοινωνία της πίστεώς σου ενεργής, δια της φανερώσεως παντός καλού, του εν ημίν εις Χριστόν Ιησούν. Διότι χαράν πολλήν έχομεν και παρηγορίαν δια την αγάπη σου, επειδή τα σπλάχνα των Αγίων ανεπάφθησαν δια σου, αδελφέ. Όθεν, αν και έχω εν Χριστώ πολλή παρησία να επιτάτω εισέ το πράπτο πρέπον, όμως δια την αγάπην μάλλον σε παρακαλώ τι ούτως ον, ως Παύλος ο γέρον, τώρα δε και δέσμιος Ιησού Χριστού, σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, τον οποίον εγέννησα εν της δεσμής μου υπέρ του Ονησίμου. Ώστε εσύ το ποτέ άχρηστος εσέ, τώρα δε εισέ και εισέ με είναι χρήσιμος, τον οποίον πέμπω πίσω. Σι δε αυτόν του τέστη τα σπλάχνα μου δέχθητη, τον οποίον εγώ ήθελον να κρατώ πλησίον μου δια να μη υπηρετεί αντί σου εν της δεσμής του Ευαγγελίου, χωρίς όμως της γνώμης σου δεν ήθελησα να κάνω ουδέν δια να μην είναι το αγαθόν σου ως κατ' ανάγκην αλλά εκουσίως, διότι ίσως δια τούτο εχωρίστην προσώρας, προσώραν δια να απολάβεις αυτόν δια παντός. Και ουχή πλέον ως δούλων, αλλά υπέρ δούλων αδελφών αγαπητών, μάλιστα εις εμέ, πόσο δε μάλλον εισέ και κατά σάρκα και εν Κυρίω. Εάν λοιπόν έχεις εμέ κοινωνών, δέχθητη αυτόν ως εμέ. Και αν σε ειδίκησεν ίστι ή χρεωστή, λογάριαζε τούτο εις εμέ. Εγώ ο Παύλος έγραψα με τη χείρα μου, εγώ θέλω πληρώσει, για να μη συλλέγω ότι και σε αυτόν έτοιμη χρεωστής. Ναι αδελφέ, ήθελα να λάβω εγώ ταύτην την χάριν παρά σου εν Κυρίω, ανάπαυσόν μου τα σπλάχνα του εν Κυρίω. Πεπιθώσει στην υπακοήν σου, έγραψα προς σε εξεύρον ότι και πλειότερον αφότι λέγω θέλεις κάμει. Εν ταυτό δε ετοιμαζέμι και κατάλημα, επειδή ελπίζω ότι δια των προσευχών σας θέλω χαριστεί σε εσάς. Ασπάζονται σε Επαφράς, ο συνεχμάλωτός με Χριστό Ιησού, Μάρκος, Αρίσταρχος, Δημάς, Λουκάς, η συνεργή μου, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή μετά του Πνεύματος ημών. Αμήν. Ονήσιμος, που σημαίνει χρήσιμος. Ένας άνθρωπος με ζωή καθόλου καλή. Πιθανότατα γεννήθηκε σκλάβος, δούλος. Μεγάλωσε και βρέθηκε δούλος, χωρίς ίχνος ελευθερίας, αυτό το ωραίο αγαθό που ο Θεός χαρίζει στους ανθρώπους, την ελευθερία. Αυτό το αγαθό δεν βρισκόταν στη ζωή του Ονήσιμου. Και είναι το χαρακτηριστικό του διαβόλου που στερεί την ελευθερία από τους ανθρώπους. Με πολλούς και διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων τότε με νόμους και διατάξεις που ίσχυαν στην ανθρωπότητα τότε, γιατί έτσι ήταν οι κοινωνικές δομές την ιστορική εκείνη στιγμή στην κοινωνία των ανθρώπων, αλλά και όχι μόνο. Και πάντοτε στερεί την ελευθερία, είτε με πάθη, είτε με αμαρτίες, είτε με επιθυμίες, δεσμεύοντας μέσα από το φρόνημα της σάρκας, μέσα από το φρόνημα των άλλων πραγμάτων, τις επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, αλλά ακόμη επίσης και μέσα από την αλαζονία του βίου. Τους δένει, τους εχμαλωτίζει, τους λαθυραγωγεί, τους γυμνώνει δηλαδή, και τους εγκαταλείπει πεταμένους, δεμένους,
άχρηστους για κάθε έργο που επιθυμούν, είτε καλών είτε κακών. Αυτό είναι το έργο και η επιθυμία του διαβόλου. Η αχρίστευση του ανθρώπου και ο θάνατος. Αν κάτι προσπαθεί ο διάβολος να κάνει στους ανθρώπους, είναι να τους καταστήσει άχρηστους. Σε τίποτα χρήσιμος. Ούτε στον εαυτό τους, ούτε στους πλησίον τους, ούτε σε κανέναν και προφανώς ούτε και στο Θεό. Αυτό προσπάθησε να κάνει και στο Δανιήλ, που ήταν απολύτως χρήσιμος, να τον καταστήσει άχρηστο δια του θανάτου, να σταματήσει το έργο του. Και αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να είμαστε απολύτως ενημερωμένοι και πληροφορημένοι ότι η αγωνία, η προσπάθεια και οι επιβουλές του διαβόλου είναι να σε καταστήσουν άχρηστο. Παντελώς. Και επαναλαμβάνω, και στον εαυτό μας και στους πλησίων μας, στις οικογένειές μας, στους συγγενείς μας, στους γειτόνους μας, στους συναδέλφους μας και σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερο στο Θεό. Αυτό δε το μίσος αυξάνει υπέρμετρα του διαβόλου και η προσπάθειά του ασταμάτητη και μεγάλη για τα παιδιά του Θεού και για τους δούλους του Θεού που βλέπει ο διάβολος να συνεργάζονται με το Θεό. Ονήσιμος λοιπόν, αν και το όνομά του σημαίνει χρήσιμος και ωφέλιμος, έχει καταφέρει ο διάβολος να τον καταστήσει όπως πολλούς των ανθρώπων μέσα στον κόσμο, εντελώς άχρηστος. Και όχι μόνο άχρηστος, αλλά και επιζήμιος και επιβλαβής. Ζούσε μέσα σε μια πλούσια οικογένεια του Φιλήμωνα, η οποία κάποια στιγμή δέχτηκε τον Χριστό, αγιάστηκαν οι άνθρωποι, σώθηκαν, άλλαξαν συμπεριφορά και υποθέτω βάσιμα ότι άνθρωποι έγιναν αυτή η οικογένεια, δηλαδή ο Φιλήμωνας, η γυναίκα του η Απφία, ο γιος του Άρχιπος, έγιναν δούλοι Θεού, χρήσιμοι στον Θεό και στους ανθρώπους, και τους αξίωσε ο Θεός με την ομολογία τους να πιστέψουν και άλλοι άνθρωποι και να δημιουργηθεί μια εκκλησία του Χριστού στο σπίτι τους. Πολύ ωραίο έργο, θαυμαστό έργο. Και εκεί και ο Ονήσιμος, κατ' όνομα χρήσιμος, απολύτως άχρηστος και τώρα επιζήμιος, κλέβει, παίρνει, αδικεί και δραπετεύει. Δραπετεύει μέσα από ένα σπίτι που κηρύττει ελευθερία. Βέβαια η συνέχεια θα είναι χειρότερη για αυτόν. Δραπέτης, κατασπατάλησε όσα πήρε και μετά από αρκετό καιρό βρέθηκε φυλακισμένος, αλλά κατά χάριν Θεού, με την πρόνοια του Θεού, στη φυλακή που ήταν επίσης φυλακισμένος ο Παύλος, γιατί σε κάθε άνθρωπο ο Θεός δίνει ευκαιρίες να γνωρίσουν τον Χριστό, να σωθούν και να ελευθερωθούν από τα δεσμά, την αιχμαλωσία και την αχριστία που τους έχει βάλει ο διάβολος. Και εκεί συνέβη ένα ωραίο θαύμα. Τα λόγια του Παύλου βρήκαν ανταπόκριση στην καρδιά του Ονήσιμου. Ο Θεός άνοιξε την καρδιά του Ονήσιμου να προσέχει στα λαλούμενα υπό του Παύλου. Τα λαλούμενα υπό του Παύλου ήταν λόγια Θεού. Και στην καρδιά του έγινε έκρηξη πνευματική. Και μετετράπη, ανεγεννήθηκε αυτός ο άχρηστος άνθρωπος. Ο λαφυραγωγημένος και ο ετοιμοθάνατος. Σε παιδί του Θεού του ζώντος, ένδοξος Υιός του Θεού. Και τώρα ο άνθρωπος του Θεού, ο Παύλος, πρέπει να κάνει το θέλημα του Θεού. Οι χριστιανικές αρχές του Παύλου, πίστης, αγάπη, μακροθυμία, υπακοή, είναι εφαρμόσιμες γιατί είναι πάνω από όλες τις κοινωνικές δομές
μέσα στις οποίες ζει. Ο Παύλος πιστεύει στην ελευθερία. Είναι άνθρωπος ελεύθερος, φυλακισμένος, αλλά ελεύθερος. Γιατί μόνο όποιον ο Ιησούς Χριστός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος. Και μέσα στην ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου, διότι λέει η Γραφή όπου είναι το Πνεύμα, εκεί, μόνο εκεί υπάρχει ελευθερία. Βλέπει έναν άνθρωπο δίπλα του, όπως είπαμε άδικο, λιποτάχτη και δραπέτη, και διαπιστώνει ότι δραπέτευσε από το σπίτι του αδελφού του, το Φιλήμωνα, στον οποίο Φιλήμωνα και ο Παύλος πάλι μίλησε και σώθηκε. Ένα Mazda 323 με αριθμό 6857 έχει κλείσει το δρόμο στην κάτω γωνιά και ενοχλεί, θα έρθει η τροχέα. Ένας άνθρωπος λοιπόν ο Ονίσιμος, ελευθερωμένος τώρα από τον Χριστό, αδελφός του, βρίσκονται μαζί και πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν κατά πάντα το θέλημα του Θεού για να εξακολουθεί εν δυνάμει η εύνοια του Θεού να ενυπάρχει στη ζωή αυτών των ανθρώπων. Προσέχει, είναι προσεκτικός ο Παύλος. Δεν προχωράει με σκέψεις γήινες και ανθρώπινες. Δεν προχωράει με την επιθυμία της καρδιάς του. Δεν κρίνει κατά την όψη ότι του αρέσει, αλλά εξητεί τι είναι αυτό που αρέσει στο Θεό. Δεν κρίνει με κρίση κατά σάρκα ότι θέλει, αλλά τον ενδιαφέρει τι θέλει ο Θεός. Και εξητεί η κρίση του να είναι αληθινή, ώστε να συμμαρτυρεί ο Θεός στο έργο του. Αυτή είναι η εύνοια του Θεού. Να συμμαρτυρεί ο Θεός στη ζωή σου. Και έτσι λοιπόν σκέφτεται, όπως ο Θεός σέβεται τα νόμιμα των ανθρώπων, έτσι και ο χριστιανός σέβεται τους νόμους των ανθρώπων, έστω και αν φαίνονται, τουλάχιστον σε εμάς τώρα, άδικοι, όπως ήταν η δουλεία. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, κάτι πολύ σημαντικό, όπως είπαμε, είναι το μήνυμα σήμερα. Ο χριστιανός σέβεται τους νόμους τους ανθρώπους, των ανθρώπων, αλλά γνωρίζει ταυτόχρονα ότι οι θρησκευτικές αρχές, οι χριστιανικές αρχές, ο Λόγος του Θεού, δηλαδή ο Λόγος του Θεού, είναι πάντοτε εφαρμόσιμος σε κάθε κοινωνική δομή ή θεσμό που έχουν οι άνθρωποι, έστω και άδικο, γιατί είναι πάνω απ' όλα ο Λόγος του Θεού, ο Θεός, αλλά και ο άνθρωπος του Θεού. Πάνω από τα νόμιμα, περπατάει πάνω από τα κύματα. Δεν κολυμπάει, περπατάει πάνω στα κύματα. Ο Θεός τον υπέβει πάνω από τις κορυφές των ωραίων, σε άσπρα άλογα που είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι πέρα από τα γήινα, είναι πάνω από τα ανθρώπινα. Το πολίτευμά του είναι εν της ουρανής. Αλληλούια. Ο βασιλιάς του είναι ουράνιος. Οι νόμοι του αιώνιοι, αναλύωτοι, πνευματικοί, που δεν χρειάζονται διερεύνηση μέσα από την ανθρώπινη νομοθεσία. Δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι εκ του άλλου κόσμου, του ουρανού. Δεν είναι εκ των κάτω, είναι εκ των άνω. Δεν πολιτεύεται μέσα στις ανθρώπινες διαδικασίες, νομοθεσίες, θεσμούς, υποτάσσεται, αλλά πολιτεύεται εν της ουρανής. Δεν διαπραγματεύεται με ανθρώπους, διαπραγματεύεται με τον Κύριο όλων των δυνάμεων. Αυτόν πάει και συναντάει.
Σε αυτόν αναφέρεται. Αυτόν προσκυνάει. Αυτόν λατρεύει. Αυτόν δοξάζει. Αυτόν ομολογεί. Γι' αυτόν ζει. Με αυτόν προχωράει από εδώ έως τους αιώνες των αιώνων. Είναι ένας άνθρωπος που υπερίπταται, αν και κατοικεί στη γη, ταπεινά, ήσυχα, φρόνημα, υποτεταγμένα. Γιατί ο άνθρωπος είναι, ο κάθε χριστιανός αποτελείται από δύο ανθρώπους. Ο ένας είναι ο άνθρωπος ο φυσικός και ο άλλος άνθρωπος είναι ο εσωτερικός, ο πνευματικός, για τον οποίο ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται και λέει, γιατί δεν προτείνει, αλλά προσεύχεται. Προσεύχομαι να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος του Αγίου κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Έχει επίγνωση όχι μόνο των αιώνιων και ουράνιων ο Παύλος, αλλά και του εαυτού του. Ξέρει ποιος είναι. Μάλιστα ομολογεί, και θέλω να το βρούμε και να το δούμε στην επιστολή προς Κορινθίους, την πρώτη, στη σελίδα 1013, αγαπημένα μου αδέλφια. Αλλά πρώτα καλύτερα να πάμε στην Κορινθίους Β και θα πάμε και σε αυτό μετά, εκεί που ομολογεί τις προσωπικές του πνευματικές εμπειρίες, στη σελίδα 1027. Ενώ στο 30 εδάφιο του Ι' κεφαλαίου, του 10ου κεφαλαίου λέγει, εάν πρέπει να καυχόμαι, θέλω καυχηθεί στις ασθένειές μου. Στο Ι' Β, στο πρώτο εδάφιο λέει, να καυχόμαι βέβαια δεν με συμφέρει, γιατί θα έλθω εις οπτασίες και αποκαλύψεις Κυρίου, γιατί γνωρίζω άνθρωπο άλλον από μένα εν Χριστώ Ιησού, ο οποίος προν ετών 14 είχε αυτή την εκπληκτική εμπειρία. Ήρθε ο Χριστός και τον πήρε και τον έφτασε έως τρίτου ουρανού και υπάγει στον παράδεισο και ήκουσε ανεκλάλητα λόγια υπέρ του Τιού του, υπέρ αυτού του ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου, εγώ μπορώ να καυχηθώ. Και όχι υπέρ του φυσικού. Υπέρ του φυσικού δεν μπορώ, υπέρ δε εμ' αυτού δεν θέλω καυχηθεί, παρά μόνο στις ασθενείες μου. Υπάρχουν λοιπόν δύο άνθρωποι μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Ο εσωτερικός άνθρωπος, για τον οποίον στην επιστολή του προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται και λέει, δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου για να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, ώστε να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος εις των εσωτερικών άνθρωπων. Γι' αυτόν τον άνθρωπο, λέει ο Απόστολος Παύλος, θα καυχηθώ. Και μέσα στη ζωή μας υπάρχουν δύο άνθρωποι, ο φυσικός και ο πνευματικός. Τι όμως ποσοστό της προσωπικής μας ζωής καταλαμβάνει ο φυσικός και τι ο πνευματικός? Πώς έχω μοιράσει τη ζωή μου? Να κατευθύνομαι, να ζω μέσα στο φυσικό κόσμο τούτο, δηλαδή μέσα στον ανθρώπινο, μέσα στις διατάξεις των ανθρώπων, καλώς. Αλλά τι παίζει για μένα σημαντικό ρόλο ο πνευματικός άνθρωπος που είναι πάνω, που υπερίπταται, που έχει σχέση με τον Θεό, που έχει σχέση με τους αγγέλους, που έχει σχέση με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτόν θα καυχηθώ, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί δεν είμαι εγώ, αλλά είναι ο Χριστός, η χάρις του Χριστού που κατοικεί μέσα μου. Γι' αυτόν θα καυχηθώ, στον οποίο κατοικεί η χάρις του Χριστού. Για μένα, μόνο στις ασθενείες μου, στις αδυναμίες μου, στα λάθη μου, στα προβλήματά μου, στις ανάγκες μου, στους διωγμούς μου. Αυτός είμαι, Κύριε, άθλιος, ουτιδανός, άχριστος. Σε ευχαριστώ όμως, Κύριε, γιατί έστειλες τον Χριστό στη ζωή μου και δημιούργησε, αναγέννησε, γέννησε έναν καινούργιο άνθρωπο. Τον άνθρωπο
που λέγεται χριστιανός, που λέγεται μαθητής του Χριστού, που λέγεται πνευματικός άνθρωπος, που φωνάζει «Ζει ο λυτρωτής μου! Αλληλούια!» Ένας άνθρωπος που ξέρει τα αιώνια, τα ουράνια, που γνωρίζει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Ένας άνθρωπος που μπορεί να φωνάξει «Εξεύρω εις την αεπίστευσα και ζει ο λυτρωτής μου!» Γι' αυτός θα με φυλάξει από παντός έργου πονηρού και διατηρήσει την παρακαταθήκη μου, ώστε εκείνη την ημέρα να εισέλθω πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών, να δοξάζω και να βασιλεύω εις τους αιώνες των αιώνων μετά αυτού, γιατί το μέλλον μου δεν είναι γήινο αλλά ουράνιο, το πολιτεύμά μου είναι της ουρανής και η δόξα του Θεού κατοικεί μέσα μου, και έκαμε χάρη ο Παντοδύναμος να κατοικήσω μέσα στη δόξα του αιώνιου Θεού, ο ουρανός να κατοικήσει μέσα μου και εγώ στον ουρανό εξεύρω εις την αεπίστευσα. Σόλπετε κράια σαν το ρηπε φόρτιο σάγια. Να λοιπόν ο Παύλος, υποτασσόμενος στις διατάξεις των ανθρώπων, Ονήσιμε, ανήκεις στο Φιλίμωνα. Δεν είσαι δικός μου. Δεν ανήκεις στον εαυτό σου. Σύμφωνα με τις αντιατάξεις τις ανθρώπινες, ανήκεις στο Φιλίμωνα και εκεί πρέπει να πας. Θέλω να με υπηρετείς. Πολύ θα το ήθελα. Αλλά πρέπει να κάνουμε όχι αυτό που θέλουμε, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός. Γιατί το πολίτευμά μας είναι στην παρουσία του Θεού. Πήγαινε και θα σου στείλω και θα σου δώσω συστατική επιστολή. Γιατί ο Φιλίμωνας είναι αδελφός και πρέπει και αυτός να μάθει μερικά πράγματα που δεν τα ξέρει. Και πράγματι πήρε την επιστολή. Έφτασε στο Φιλίμωνα. Και ο Φιλίμωνας τώρα, με πολύ αγάπη, υποθέτω, γιατί αγαπάει τον Παύλο, με μεγάλη προσοχή, υποθέτω, γιατί σέβεται τον Παύλο, ανοίγει να διαβάσει την επιστολή. Πόσο μάλλον εμείς, αγαπημένα μου αδέλφια, με πολύ αγάπη για την επιστολή αυτή μας τη στέλνει ο Χριστός. Και πολύ σεβασμό, γιατί είναι λόγος Θεού. Προσέχουμε. Προσέχουμε στα λαλούμενα, στα γραφόμενα υπό του Παύλου, αλλά και από του Λόγου του Θεού. Αν και έχω παρησία, εμείς θα το ακούμε σαν να μας το λέει ο Χριστός και όχι ο Φιλίμωνας. Συγγνώμη, ο Παύλος που άκουγε τα λόγια του, που έστειλε το λόγο στο Φιλίμωνα. Αν και έχω την εξουσία και την παρησία να σε διατάζω, και προσθέτω εγώ, δούλε μου και δούλη μου, γιατί όσοι έλαβαν Πνεύμα Άγιο, σε αυτούς εδόθη εξουσία να γίνουν δούλοι Θεού και δούλες Θεού. Αν και έχω την εξουσία να σε διατάζω, δεν τη χρησιμοποιώ, αλλά δια την αγάπη, επειδή ξέρεις πόσο σ' αγαπάω, σε παρακαλώ, δέξου τα σπλάχνα μου. Τον Ονήσιμο που ήταν κάποτε άχρηστο σε σένα, αλλά τώρα χρήσιμος και σε σένα και σε μένα και σε όλους, δέξου τον. Γιατί παρόλο που θα ήθελα να τον κρατήσω, τον έστειλα σε σένα γιατί σου ανήκει και γιατί δεν θέλω να σου αρπάξω το αγαθόν σου. Διακρίνει ότι ο Ονήσιμος πλέον για το Φιλίμωνα είναι αγαθόν, και είναι, γιατί είναι δώρο Θεού. Και ο αδελφός σου, αδελφέ μου, είναι αγαθόν του Θεού για σένα. Μην τον κρίνεις, μην τον κατακρίνεις, μην τον κοιτάς στραβά. Αγάπησέ τονε όπως ο Χριστός σε αγάπησε, ταπεινώσου
και αναγνώρισε ότι είναι το αγαθόν του Θεού στη ζωή σου. Δεν θέλω να σου αρπάξω το αγαθόν σου, αλλά εκουσίως θέλω να γίνονται όλα στη ζωή σου, με δική σου πρωτοβουλία και με δική σου θέληση. Γιατί γνώρισε ότι ό,τι συνέβη μέχρι τώρα, που σε έκλεψε, σε αδίκησε, δραπέτευσε, έφυγε, έχει καλά αποτελέσματα και πιθανόν ο Θεός γι' αυτό να το επέτρεψε. Μπορεί να πληγώθηκες σπροσώρας, να στενοχωρήθηκες, να εθλίβεις, παράπονο να γέμισε η καρδιά σου και παράπονα. Αλλά τώρα μετανόησε και γνώρισε ότι παρακυρίου ήταν αυτό για να μην έχεις έναν δούλο καλό, αλλά να έχεις έναν αδελφό ευλογημένο κοντά σου. Όχι δούλο καλό, αδελφό ευλογημένο κοντά σου. Εάν λοιπόν με έχεις κοινωνό σου, φίλο σου, λέγει ο Χριστός σε εμάς σήμερα, δέξου τον αυτόν σαν εμένα, σαν φίλο σου. Αδελφοί, μπορούμε να δεχτούμε αυτούς που στέλνει ο Χριστός σήμερα στην Εκκλησία σαν φίλους μας, ακόμη καλύτερα σαν τον Χριστό τον ίδιο? Αυτό μας λέει. Δέξου τον σαν εμένα. Και μας το εξήγησε και πάρα πολύ καλά. Επίνασα και μου δώσατε να φάγω, δίψεσα και με ποτίσατε. Ξένος ήμουν και ήρθατε, στη φυλακή ήμουν και με επισκεφθήκατε. Και ρώτησαν οι δίκαιοι, πότε Κύριε τα κάναμε αυτά σε σένα? Και απάντησε, εφόσον εκάματε αυτά σε έναν των αδελφών μου, των ελαχίστων, τότε σε μένα το κάνατε. Υπάρχει δηλαδή μια σαφής διάκριση στο έργο μας. Κάποια πράγματα καλά τα κάνουμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού σε ανθρώπους που δεν είναι παιδιά του Θεού. Πεινάνε, διψάνε, τους ποτίζουμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού με μια ελπίδα αιώνιας ζωής, σωτηρίας. Αλλά όμως κάποια πράγματα τα κάνουμε ως εις τον Κύριο, στα αδέλφια μας που το όνομά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, που έχουν αιώνιο μέλλον ίδιο με το δικό μας, εάν βεβαίως μείνουμε ως τέλους πιστοί. Καινή διαθήκη δίδω εις εσάς, λέει ο Χριστός. Αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα. Άλλο είναι το έργο σου λοιπόν εν το ονόματι του Χριστού και άλλο είναι το έργο σου ως εις τον Χριστό. Εγώ ο Παύλος με τα χέρια μου τα έγραψα αυτά. Εμείς ξέρουμε όμως ότι αυτά που διαβάζουμε τα έχει γράψει ο Χριστός με τα χέρια του Παύλου. Ναι αδελφέ, και ακούστε αδελφοί αγαπητοί ένα ωραίο εδάφιο που σήμερα συγκλώνησε την ψυχή μου όταν το διάβασα. Ήθε να λάβω εγώ ταύτην την χάριν παρά σου εν Κύριο. Εγώ έχω συνηθίσει μέχρι τώρα να ζητάω χάρη από τον Χριστό. Και σήμερα ήρθε ο Κύριος σε όλους μας μέσα από το Λόγο Του και λέει, ζητώ και από εσάς να κάνετε χάρη σε μένα. Και πώς θα κάνουμε, Χριστέ μου, χάρη σε σένα, κάνοντας χάρη πάντοτε στους αδελφούς σας? Όταν κάνεις χάρη στον αδελφό σου, κάνεις τον Χριστό, πράγμα το οποίο θέλει και σου χρωστάει χάρη ο Χριστός. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, στην προσευχή μας θα ζητήσουμε, όχι αυτή τη φορά να κάνει χάρη ο Χριστός σε εμάς, αλλά να μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε χάρη εμείς αυτόν. Ναι. Αμήν. Δώσε μας τη δυνατότητα να κάνουμε σε σένα χάρη, Χριστέ μου, κάνοντας χάρη στα αδέλφια μας. Όλα. Και τα μικρά και τα μεγάλα. Και τους πλέον άχρηστους, που τώρα ο Κύριος τους έκανε χρήσιμους. Και τους καλούς και τους κακούς. Και τους δυνατούς, αλλά και τους ασθενείς. Και τους υγιείς, αλλά και τους τραυματισμένους. Ας αρχίσουμε, αδέρφια μου, να ζητάμε να κάνουμε χάρη στο Χριστό, κάνοντας χάρη σε όλους όσους κάθονται και φέρνει ο Χριστός και κάθονται δίπλα μας.
Κοίταξε το διπλανό σου, αδερφέ. Του χρωστάς χάρη. Χρωστάς χάρη στον Χριστό. Χάρη. Και ολοκληρώνει με απόλυτη εμπιστοσύνη για την υπακοή σου. Γιατί σε ξέρω καλά ότι σε αδίκησε, σε έκλεψε, πικράθηκες, παραπονέθηκες. Ξέρω την ανθρώπινη φύση σου, ξέρω τις αδυναμίες σου, ξέρω τα λάθη σου, σε ξέρω. Αλλά είμαι βεβαιωμένος, πεπιθός ότι είσαι υπάκουος στα λόγια μου. Και ξέρω και κάτι άλλο, ότι μου μοιάζεις. Γιατί όπως εγώ κάμω, πολύ περισσότερα και καλύτερα από αυτά που συζητάς ή νοείς κατά την δύναμη, την ενεργουμένη του Πνεύματος του Αγίου μέσα σου, έτσι και θα κάμεις κι εσύ πολύ περισσότερα και καλύτερα από αυτά που σου ζητάω. Αυτά που μας ζητάει είναι βέβαιος ο Χριστός. Θα κάνει πολύ περισσότερα και καλύτερα κατά την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, την ενεργουμένη σήμερα μέσα μας. Αμήν, αδελφοί. Ώστε η δόξα του Θεού να αποκαλύπτεται στη ζωή μας και με τη ζωή μας να δοξάζουμε εκείνον που μας αγάπησε, μας κάλεσε. Αδελφοί αγαπητοί, σήμερα όλους σας, έτσι που σας βλέπω από εδώ πέρα, ξέρω ότι σας αγαπάει ο Θεός. Αλλά ξέρω ακόμη ότι πρέπει να σας αγαπάω κι εγώ όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Και αυτό δεν το ξέρω μόνο εγώ. Εγώ ελάχιστος, αλλά όλοι μας το ξέρουμε. Όλους μας μας αγαπάει ο Θεός. Και όλους τους άλλους με την ίδια αγάπη του Χριστού πρέπει να τους αγαπήσουμε κι εμείς. Αυτό είναι το τέλος της παραγγελίας. Αγάπη εκαθαράς καρδίας, συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Αμήν. Αψάλλου.